112 πτέρυγα μάχησε Λευσίνα στο διάδρομο απογείωσης μεταγωγικά αεροσκάφη φορτωμένα με αλεξοδοτιστές των ειδικών δυνάμεων τροχοδρομούν για απογείωση. Ένα C-130 της 356 μοίρας τακτικών μεταφορών μαζί με τρία C-130J του 37 Airlift Squadron της Αμερικανικής Αεροπορίας αποτελούν τη δύναμη που θα μεταφέρει από αέρος τα επιλεκτά τμήματα στην περιοχή διεξαγωγής επιχείρησης. Η απογείωση των επιβλητικών C-130 είναι θεαματική. Πρόκειται για την άσκηση συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών με την επωνυμία Stolen Cerberus που αφορά τη διμερή εκπαίδευση σε αντικείμενα ρήψεων προσωπικού και εφοδίων στην ξηρά και τη θάλασσα, πτήσεις χαμηλού ύψους, αντιμετώπιση απειλών και ανάκτηση τραυματία από εχθρικό έδαφος. Η 112 πτέρυγα μάχης είναι το επίκεντρο της άσκησης που πραγματοποιείται τη συγκεκριμένη περίοδο μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών C-130. Αμέσως μετά την άφηξή τους από τη βάση τους στη Γερμανία, τα αμερικανικά C-130J ξεκίνησαν πτήσεις εξοικείωσης που σταδιακά κλιμακώθηκαν σε πτήσεις με σύνθετα αντικείμενα ρήψης προσωπικού και εφοδίων σε μέσες και μεγάλες αποστάσεις με τη συνεργασία μονάδων ειδικών επιχειρήσεων της πολεμικής αεροπορίας, του πολεμικού ναυτικού και του ελληνικού στρατού. Είναι μια επίσης ευκαιρία στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας των ενόπλων δυνάμεων να συνεκπαιδευτούν και τα τρία όπλα με ρήψη στατικού ημάντα ελευθέρας πτώσεως και επίσης σενάρια έρευνας διάσωσης. Στην εναρκτήρια φάση της άσκησης, τέσσερα ελληνικά και αμερικανικά C-130 πέταξαν άνωθεν του λεκανοπεδίου Αττικής, μεταφέροντας τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο και τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Μπάιατ.